Έλα, Γρηγόρη. Το κορδόνι, μπράβο. Καλημέρα σας. Είναι σκληρή δουλειά. Αρκετά. Αρκετά σκληρή, αλλά εντάξει. Είναι κάτι που μας αρέσει και το κάνουμε. Πώς ακριβώς ξεκινάει η μέρα σας? Η μέρα είναι λίγο δύσκολη. Τώρα που είναι το χειμώνα, έχουμε το κρύο. Ξεκινάμε γύρω στις 10 η ώρα, πέφτουμε στη θάλασσα, μέχρι τις 4. Εντάξει, μας αρέσει και το κάνουμε. Αλλιώς δεν γίνεται εύκολα. Είναι δύσκολη δουλειά. Έχει. Με αυτό εδώ χτυπάμε, τα τρομάζουμε και τα παίρνουμε ένα-ένα. Δεν σκάβουμε, δεν χαλάμε το βυθό. Ένα-ένα τα βγάζουμε. Είναι λίγο επιστήμη τα κεδόνια. Θα τραβήξουμε τώρα πρώτα. Γεια σου Τάκη! Το σκηνή τώρα αυτό είναι η λαγκάμνα κάτω. Το τρίγωνο αυτό το σίδερο που τραβάνε και τα μαζεύει. Εδώ καθαρίζουμε τα μύδια ώστε να είναι ό,τι είναι το νόμιμο από 5 πόντ και απάνω. Και αυτή η διαλογή πρέπει να γίνει ένα-ένα. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Αναγκαστικά πρέπει να τα τρίβουμε όλα. Να πετάμε πάλι τα μικρά πάλι στη θάλασσα για να έχουμε και του χρόνου. Αυτά είναι άγρια μύδια που δείχνει άγρια. Ο κύριος. Ναι. Άγρια μύδια. Να είναι. Α, μάλιστα. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? 10 χρόνια, δικαιώσιμ πάνω από 5. Ναι. Οι ανθρώποι, ο ένας του έχουν 4 χρόνια κοντά, τούτος είναι καινούριος ήρθε φέτος, τούτος έχει βάρκα μικρή. Εδώ με τα δίχτυα. Και παλεύουμε εδώ πέρα όλοι μαζί, να πάρουμε ένα μεροκάμα του. Να πάρετε ένα δύσκολο μεροκάμα το όμως, είναι, δύσκολο. Ναι. Είναι, δύσκολο. Και με καιρικές συνθήκες μόνο. Με καιρικές συνθήκες άσχημες. Τα μύδια είναι μέσα σλάστ. Έτσι ανεβαίνουν πάνω. Έτσι ανεβαίνουν. Έτσι ανεβαίνουν πάνω, μάτσα μάτσα. Και γίνεται διαλογή, τρίβεται. Μένει το κανονικό το μέγεθος, γιατί έχει σχάρα με μετρίδι για να παίρνουμε τα νόμιμα πάνω από 5 πόντους. Και το μικρό, καλή ώρα σαν και αυτό. Εδώ τώρα τα μικρά αυτά με το τρίψιμο φεύγουν κατευθείαν στη θάλασσα μέσα. Μάλιστα. Και γίνεται ένα είδος σποράς. Αραιώνουν οι οικογένειες από μάτσο μάτσο και φυτεύονται. Και όλα αυτά τα σκάφη που βλέπουμε τώρα γύρω-γύρω κάνουν αυτή τη δουλειά. Ανεβαίνει επάνω με τον αργαλιό, όλα τα μάτσα επάνω, γίνεται η διαλογή, τρίψιμο, πλύσιμο, καθάρισμα, ενσάκυρση και κάθε 2-3 μέρες τα στέλνουμε έξω Ιταλία. Να γίνει τσουβαλάκια να μπορούμε να το σηκώνουμε. Να γίνει τσουβαλάκια. Οι Ιταλοί διαχειρίζονται λίγο τελείως διαφορετικά τα όστρακα από εμάς, παρόλο που είμαστε μέρη και χώρα η οποία έχει πάρα πολλά όστρακα σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας. Η Νότιο Ιταλία ειδικά καταναλώνει πάρα πολλά όστρακα. Εξάγονται από εδώ από τον κόλπο της Καλονής γύρω στους 500 τόνους χάβαρος επιτοπλίστων, συν κηδόνια, συν καλόγνωμες ή οτιδήποτε άλλο επιτρεπόμενο όστρακο έχει. Τα καταναλώνει η Νότιο Ιταλία και λιγότερο ο Βοράς, που εκεί τα περισσότερα παίρνουν από τις μυδιοκαλλιέργειες, από την Κατερίνη και αυτά τα μέρη. Είναι ιδιαίτερο το όστρακο αυτό το χάβαρο, γιατί είναι ελεύθερο, δεν είναι καλλιέργειας, δεν επιδέχεται καλλιέργεια. Το όστρακαλλιεύουμε με κατάδυση, με δίτες και με αργαλιό, ο οποίος σέρνει, μαζεύει τα όστρακα. Γίνεται ο καθαρισμός πάνω στο σκάφος. Είναι το καλό, γιατί τα μικρά τα όστρακα τα οποία διαλέγουμε και πετάμε πίσω, επιστρέφουμε στη θάλασσα, είναι ζωντανά. Ξαναδημιουργούν δικές τους οικογένειες πάλι και έτσι δεν υπάρχει ποτέ πρόβλημα υπεραλίευσης. Εξάλλου υπάρχει και το προεδρικό διάταγμα το οποίο ορίζει ένα πεντάμινο αλιείας και συνήθως εμείς τον Νοέμβριο μήνα για λόγους εμπορικούς δεν βγαίνουμε στην αλιεία του οστράκου για να μην μαλατσώσει, το πούμε, η αγορά και πέσει η τιμή και δουλεύουμε γύρω στους 4 μήνες. Σύντο ότι σε αυτό το τετράμινο θα έχει οπωσδήποτε κάποιες φορτούνες και λιγοστεύει περίοδο. Η υπόλοιπη περίοδο είναι απαγορευμένη, που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί, να μεγαλώσει και να έχουμε καρπό και παραγωγή κάθε χρόνο.
Βγαίνει με δυσκολία το μεροκάματο και είναι πολύ σωμόχθος των ψαράδων. Βγαίνει με δυσκολία σίγουρα, γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές. Αλλιώς από δουλειά οι ψαράδες έχουν χορτάσει με τα δίχτυα και με την ταλαιπωρία. Αλλά εδώ οι συνθήκες το χειμώνα, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ παγωνιά, φουρτούνα, κυματισμός, δεν μπορούν να δουλέψουν επάνω. Υπάρχει δυσκολία και ειδικότερα για τους δίτες, οι οποίοι δουλεύουν με πολλικές θερμοκρασίες. Όταν μιλάμε για Γενάρη και Φλεβάρι, να είσαι στην κατάδυση 6 ώρες και 7 ώρες κάτω στη θάλασσα, στο νερό, και να βγαίνεις και παγωμένα επάνω όταν βγεις έξω από το νερό για να αλλάξεις κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δηλαδή θέλει κότσια για να την κάνεις. Το μαζεύουν ένα-ένα. Τα όστρακα, οι δίτες, ναι, τα μαζεύουν ένα-ένα. Το κηδόνι μαζεύεται ένα-ένα. Έχει μια, ας πούμε, ειδική διαδικασία κάτω. Υπάρχει μια χέρα, ένα σίδερο, το οποίο χτυπάει το μπιθμένα. Φοβάται, ας πούμε, αισθάνεται το κηδόνι, κλείνει, πετάει μια πολύ ελαφριά φυσαλίδα, σαν έχουν φύγει, ξέρω εγώ, κάτι από μια πεταλούδα. Και αυτό το πράγμα, για να το δεις κάτω, εκεί ακριβώς είναι το κηδόνι από κάτω. Πρέπει να έχεις μάτι, που λένε, να βλέπεις και να το αρπάς κατευθείαν. Θα μας προτείνετε έτσι μια ωραία συνταγή. Ποια συνταγή σας αρέσει για τα χάβαρα? Τα χάβαρα ομά δεν θα το έλεγα. Οι Ιταλοί τα τρώνε ομά. Συνήθως αχνιστά. Ή με μυδοπίλαφα ή μακαρονάδες ή οτιδήποτε. Πάντως μια γρήγορη συνταγή που μπορεί να κάνει κάποιος και είναι πεντανόστιμη είναι μέσα σε μια κατσαρόλα. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι, αλάτι, πιπέρι, λεμόνι. Τρίβουμε στο ντρίφτι ένα κρεμμύδι και μία μικρή πατάτα. Τα βράζουμε λιγάκι αυτά έτσι για να μελώσουν. Και ρίχνουμε τα χάβαρα, σκεπάζουμε ένα καπάκι και μπορούμε να πάνω να ρίξουμε μετά λίγο έτσι μαγιανό. Είναι απευθείας η γεύσης, γιατί βγάζει το ζουμάκι του και δεν έτσι μπερδεύουμε με ρύζια και με μακαρονάδες, τα οποία δεν θα τα πολύ πρότεινα. Θα έλεγα δηλαδή το όστρακο να το φας έτσι όπως είναι, ομό με κάτι λίγο.